Κύριε Δούβα, συμμετείχατε στους αγώνες τριάθλου που έγιναν προημερών στον Όλυμπο. Θα θέλαμε να σας πείτε για αυτή την εμπειρία αλλά και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Λοιπόν, αυτός ο αγώνας διεξάγεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στον Όλυμπο. Εκκίνηση έχει από την παραλία της Κατερίνης, από την Ολυμπιακή Ακτή. Ξεκίνησε 4 η ώρα τα ξημερώματα. Πήκαμε σε πλοιάρια, μας έβαλαν μέσα 4 χιλιόμετρα και βγήκαμε κολυμπώντας προς την Ακτή, 4 η ώρα τα ξημερώματα. Άρα 4 η ώρα τα ξημερώματα. Μπήκατε στη θάλασσα κολυμπώντας και φτάσατε... Και βγήκαμε στην Ακτή. Mm-hmm. Βγήκα από το κολύμπι, βγήκα πρώτος αθλητής. Μετά πήρα το ποδήλατο από τη ζώνη αλλαγής, όπως λέμε στο τρίαθλο. Και ξεκίνησα η ποδηλασία που ήταν 196 χιλιόμετρα. Διασχίσαμε δύο ορεινούς... Στο βουνό φαντάζομαι. Ναι, άσφαλτο, αλλά με μεγάλα υψόμετρα. Mm-hmm. Ήταν 196 χιλιόμετρα ποδήλατο με 4800 με 4900 θετική υψομετρική. Mm-hmm. Όποιος κάνει ποδήλατο καταλαβαίνει τι εννοώ. Μετά τελείωσε το ποδηλατικό μέρος στο ΚΕΟΑΧ και από εκεί στη ζώνη αλλαγής φόρεσα την ενδυμασία του τρεξίματος στα παπούτσια και ξεκίνησα το τρίτο σκέλος του τριάθλου που είναι το τρέξιμο. Το τρέξιμο έγινε όλο στον Όλυμπο. Φτάσαμε στη δεύτερη ψηλότερη κορφή του Ολύμπου που είναι το σχολείο στα 2800 υψόμετρο και από εκεί ξεκινήσαμε το ταξίδι προς τον τερματισμό. Πόσα χρόνια, Γιώργο, ασχολείσαι με το 3? Εγώ ασχολούμαι από το 2016 γενικά με τις υπεραποστάσεις. Mm-hmm. Έχω λάβει 2 χρόνια μέρος στο Σπάρταθλο. Όποιος γνωρίζει είναι 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα Σπάρτη. Το 20 βγήκα πέμπτος Έλληνας. Το 21 πέρυσι έκανα ένα μεγάλο κολύμπι υπερμαραθώνιος κολύμπησης, 35 χιλιόμετρα. Και εκεί πήγα πολύ καλά, βγήκα τρίτος. Αν και να σημειώσω εδώ, σε αυτές τις αποστάσεις δεν έχει καμία σημασία η θέση, αλλά ο τερματισμός. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή του κάθε αθλητή που συμμετέχει. Ναι, ναι. Και μετέπειτα έρχεται και η θέση. Εγώ πάντα σε τέτοιους αγώνες κατεβαίνω για τον τερματισμό. Είμαι χαλαρός. Και έρχονται και οι θέσεις. Πώς έτσι συνδυάζεις την δουλειά σου που είσαι καβίτησες, σε διασώστης και με τις προπονήσεις που χρειάζεται όλες αυτές οι υπεραποστάσεις? Είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Γενικά ο κόσμος βλέπει μια φωτογραφία που έχω τερματίσει. Πίσω από αυτό κρύβεται μεγάλη δυσκολία. Σε συνδυασμό με οικογένεια, με τη δουλειά όπως είπατε. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι θετική η δουλειά. Θέλει πολλές ώρες προετοιμασίας. Καθημερινά, δηλαδή, ποια είναι η προετοιμασία που κάνεις σε καθημερινή βάση? Προπονούμε 6 φορές την εβδομάδα. Μόνος σου ή έχεις και κάποιον ο οποίος σε βοηθάει, ίσως? Για το συγκεκριμένο, για κάθε αγώνα, έχω έναν άνθρωπο που με καθοδηγεί. Μου βγάζει ένα προπονητικό πρόγραμμα και το ακολουθώ πιστά. Πρέπει να είσαι στρατιώτης για να κάνεις τέτοιες. Πώς θέλει, πειθαρχία. Ναι. Με πολλές στερήσεις. Προπονούμε, όπως σας είπα, 6 φορές την εβδομάδα με ένα ρεπό. Από 4-5. Το καθημερινό σου έτσι προπονητικό πρόγραμμα τι περιλαμβάνει? Τώρα για αυτό τον αγώνα, επειδή έχει 3 αθλήματα, mm-hmm. δεν είναι ένα ή τρέξιμο ή κολύμπι ή ποδήλατο, έκανα και διπλές προπονήσεις. Τη Δευτέρα, για παράδειγμα, μπορεί να έκανα το πρωί κολύμπι και το απόγευμα τρέξιμο. Την Τρίτη, για παράδειγμα, έκανα μόνο ποδήλατο ή και ενδυνάμωση. Πάντα ήταν διπλές οι προπονήσεις, προκειμένου να προλάβουμε το χρόνο. Και να σημειώσω ότι με το ποδήλατο έχω δουλέψει 4 μήνες δουλέψα στο ποδήλατο. Εντατικά. Και εσύ ζωή σου το ποδήλατο? Όχι, από παλιά. Από το 2011 είχα κάνει το τελευταίο μου τρίαθλο. Το είχα αφήσει γιατί έτρεχα πιο πολύ δρόμους, υπεραποστάσεις δρόμους. Και τώρα, ας πούμε, ξαναξεκίνησα έτσι εντατικά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είχα και λίγο χρονικό διάστημα. 4 μήνες. Τι σημαίνει για σένα αυτή η δεύτερη θέση? Δεν σημαίνει τίποτα. Ο τερματισμός, το ταξίδι αυτό που έκανα από τις 4 η ώρα τα ξημερώματα μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Πόσοι αθλητές περίπου συμμετέχουν σε τέτοιες έτσι μεγάλες διοργανώσεις? Οι συμμετοχές σε τέτοιους αγώνες είναι πολύ λίγες, δηλαδή τώρα ήμασταν 5 άτομα, οι 3 από το εξωτερικό και 2 Έλληνες. Δυστυχώς οι 3 συναθλητές μου από το εξωτερικό εγκατέλειψαν και τερματίσαμε 2 Έλληνες.
Εγώ βέβαια είχα και κάποιες έτσι δυσάρεστες, έτσι, πώς να το πω, κάτι δυσάρεστο μου έτυχε. Στο δεύτερο μισό του τρεξίματος είχα κάποιες στομαχικές διαταραχές, γιατί έφαγα κάτι το οποίο δεν το είχα δουλέψει στην προπόνηση, με αποτέλεσμα να ρίξω το ρυθμό μου και πήγαινα πια για να τερματίσω. Θέλει διαχείριση. Θα συνεχίσεις έτσι όλο αυτό το, τη διαδρομή που κάνεις, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι όλη η διαδρομή και όχι το αποτέλεσμα. Εννοείται θα το συνεχίσω, είναι η ζωή μου ο αθλητισμός και ειδικά αυτές οι αποστάσεις. Βέβαια να πω και μέσα από το κανάλι σας μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι είναι κάτι έτσι πολύ σημαντικό, είναι ότι όλα τα έξοδα είναι από την τσέπη μου. Δηλαδή, αυτά είναι και κοστοβόρα και κατά ψέματα. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν έχω δυστυχώς ούτε χορηγούς, ούτε δεν έχω χορηγούς που θα μπορούσα να κάνω και στο εξωτερικό κάποιους αγώνες. Συμμετέχεις δηλαδή. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο είναι ελληνικό φαινόμενο. Με όλους τους αθλητές συμβαίνει αυτό δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι, ναι.